Βίος και θαύματα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου. Εκτός από τους παλαιούς Αγίους, τους Οσίους, τους Ομολογητές, στην Ορθοδοξία υπάρχει σωρή ακόμη νέων Αγίων που στην πλειοψηφία τους ήταν μάρτυρες. Με το τεκμήριο της ζωής τους και το μαρτύριό τους ενδυνάμωσαν την πίστη και κόσμησαν με νέους στεφάνους την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην πολύπαθη γη της Ελλάδας και στο χώρο του παλαιού Βυζαντίου εμφανίστηκαν μετά την κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Τούρκους πλήθος νέοι μάρτυρες και ομολογητές της πίστης. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, το σκήνομα του οποίου αναπαύεται στο χωριό Νέο Προκόπιο στο νησί Εύβοια στην Ελλάδα. Εχμαλωσία. Το ίδιο το όνομα του Αγίου αυτού δηλώνει ότι δεν ήταν Έλληνας, αλλά Ρώσος, αν και δοξάστηκε μεταξύ Ορθοδόξων Ελλήνων. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν στην καταγωγή Μικρορώσος, προερχόταν δηλαδή από την περιοχή της Ουκρανίας. Γεννήθηκε γύρω στο 1690 από ευσεβείς Ορθοδόξους γονείς. Στα νεανικά του χρόνια υπηρέτησε ως στρατιώτης του αυτοκράτορα Πέτρου του Πρώτου. Στον ατυχή Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1711 εχμαλωτίστηκε όπως και πολλοί άλλοι. Πιθανότατα συνελήφθη και εχμαλωτίστηκε στη μάχη για την απελευθέρωση του Αζόβ στη Νότια Ρωσία. Μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκε στα χέρια των Τατάρων, συμμάχων των Τούρκων. Οι Τάταροι πούλησαν τον νεαρό σε έναν Οθωμανό διοικητή του Ιππικού, κάποιον ονόματι Αγά, που καταγότανε από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας, χωριό που βρισκόταν 12 ώρες δρόμο από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ο ύπαρχος αυτός πήρε τον νεαποκτηθέντα δούλο του στο χωριό του. Σκληρές δοκιμασίες. Εξαιτίας της πολεμικής αποτυχίας του Πέτρου, η Τουρκία γέμισε από αναρρύθμιτο πλήθος Ρώσων εχμαλώτων που έλειωναν κάτω από το βάρος του τουρκικού ζυγού. Προκειμένου να ελαφρύνουν το φορτίο της δουλείας τους, πολλοί από αυτούς αρνήθηκαν τη χριστιανική τους πίστη και έγιναν μουσουλμάνοι. Ο Ιωάννης όμως είχε γαλουχηθεί με την διδαχή και την ουθουσία του Κυρίου και αγαπούσε πολύ το Θεό και την πίστη των πατέρων του. Ανήκε στους νεαρούς εκείνους που η αναγνώριση του Θεού τους φωτίζει. Με τη φώτιση αυτή που ο Κύριος χαρίζει σε όσους τον αγαπούν, ο μακάριος Ιωάννης υπέμενε καρτερικά τη δουλεία του, την κακή μεταχείρισή του από τον αφέντη του, τους εμπεγμούς και τους σκλεβασμούς των Τούρκων. Αυτοί τον αποκαλούσαν «καφίρι», που σημαίνει «άπιστος», εκδηλώνοντας έτσι την καχυποψία και το μίσος τους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Προκόπιο ήταν στρατόπεδο των άσποδων εχθρών του χριστιανισμού, των γενιτσάρων, για τους οποίους ο Ιωάννης ήταν μισητός. Οι Τούρκοι υπέβαλαν τον Ιωάννη σε βάναυσους ξυλοδαρμούς, διαπομπεύσεις, του έκαψαν τα μαλλιά και το δέρμα της κεφαλής, τον έριχναν μέσα στις κοπριές. Δεν μπορούσαν όμως να τον εξαναγκάσουν να απαρνηθεί το Χριστό. Η απόκριση στους βασανιστές του. Ο ομολογητής σταθερά και θαραλέα απαντούσε στον αφέντη του και σε όσους προσπαθούσαν να τον πείσουν να απαρνηθεί την πίστη του, ότι προτιμούσε να πεθάνει, αρκεί να μην περιπέσει στο βαρύ αμάρτημα της άρνησης του Θεού.
αδιαφορώντας για όλα τα επίγεια και στρέφοντας το νου του στα επουράνια, αιώνια αγαθά, ο άφοβος πολεμιστής του Χριστού έλεγε στον αφέντη του: «Εγώ είμαι Ρώσος πιστός υπηρέτης του επίγειου βασιλέα μου, αν και εχμάλωτο σε σένα, και ποτέ δεν θα αρνηθώ την αληθινή υποταγή μου στον ουράνιο βασιλέα και την ορθή πίστη των γονέων μου. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω». Ο Θεός που έβλεπε την ακλόνητη πίστη του Ιωάννη, μαλάκωσε την καρδιά του αφέντη, που σιγά σιγά άρχισε να διάκειται πιο ευνοϊκά απέναντι στο δούλο του, καθώς παρατηρούσε τη σταθερή του αφοσίωση στην υπόσχεση που είχε δώσει στο Θεό. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε κατά πολύ και η μεγάλη ταπεινοφροσύνη που κοσμούσε τον Ιωάννη, η πραότητα και η εργατικότητά του. «Εάν μου αφήσεις ελευθερία πίστης, πρόθυμα θα εκτελώ τις εντολές σου», είχε πει στον Τούρκο διηγητή. Εν τέλει, η ιδιότητα και απειλές του αφέντη του σταμάτησαν και ανατέθηκε στον εχμάλωτο να υπηρετεί στο στάβλο των αλόγων. Εκεί, ο Ιωάννης, αφού βολεύτηκε σε μία γωνιά, καθάρισε το κουρασμένο σώμα του και βρήκε λίγη ξεκούραση, ευχαριστώντας το Θεό που τον αξίωσε να έχει για κρεβάτι του μία φάτνη, όπως και εκείνος που είχε για τον εαυτό του επιλέξει μία φάτνη για να γεννηθεί κατά την ενσάρκωσή του. Ο Ιωάννης εκτελούσε πρόθυμα τα καθήκοντά του και φρόντιζε στοργικά τα άλογα του αφέντη του. Και εκείνα, νιώθοντας την αγάπη του Αγίου, τον περίμεναν όταν απουσίαζε και χρεμέτιζαν με χαρά σαν να κουβέντιαν μαζί του όταν τα χάιδευε, εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την ευχαρίστησή τους. Συν το χρόνο, ο αγάς και η γυναίκα του αγάπησαν το δούλο τους και του πρότειναν για κατοικία ένα μικρό χώρο κοντά στον Αχυρώνα. Ο Ιωάννης αρνήθηκε να μεταφερθεί εκεί και συνέχισε να κοιμάται στον αγαπημένο του στάβλο. Εκεί καταπονούσε το σώμα του με στερήσεις και ασκητική διαβίωση, χωρίς να υπολογίζει την ακαταλληλότητα του χώρου και τη φασαρία που έκαναν οι συγκάτοικοί του. Ο μακάριος Ιωάννης ασκήτευε στο στάβλο αυτό σύμφωνα με τους κανόνες των Αγίων Πατέρων. Προσευχότανε με τις ώρες γονατιστός, κοιμότανε ελάχιστα πάνω σε άχυρα, σκεπασμένος με μια παλιά προβιά που ήταν και το μοναδικό του σκέπασμα. Τρεφότανε πολύ λιτά, μόνο με ψωμί και νερό σε περιορισμένη ποσότητα, νηστεύοντας με τον τρόπο αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Διάγοντας καθημερινό βίο με νηστεία και προσευχή, πήγαινε τις νύχτες κρυφά στο ναό του Αγίου Γεωργίου, που βρισκόταν στην κορυφή ενός βράχου, απέναντι από το σπίτι του αφέντη του, όπου έψαλε την ακολουθία της αγρυπνίας και κάθε Σάββατο μεταλάμβανε των αχράντων μυστηρίων. Ο αφέντης του μαλάκωσε κάπως. Προστάτευε πλέον τον πιστό του δούλο και φρόντισε ώστε να σταματήσουν χλεβασμοί, οι ειρωνίες και οι προσβολές από τους άλλους υπηρέτες και τους αλόπιστους. Με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος που βασίλευε στο σπίτι του αφέντη του, αυτός, ο Τούρκος ύπαρχος, πλούτιζε συνεχώς και σύντομα απέκτησε πολύ μεγάλο κύρος στο Προκόπιο. Και βέβαια, αντιλαμβανόταν από πού προερχόταν η ευλογία στον οίκο του και όπου βρισκότανε, το σχολίαζε στους συμπατριώτες του. Έχοντας αποκτήσει μεγάλη περιουσία και κύρος ο αγάς, αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα προσκύνημα στη Μέκα. Την εποχή εκείνη ήταν δύσκολο να φέρει κανείς σε πέρας ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Ξεπερνώντας όμως όλες τις στερήσεις και τις δυσκολίες της πορείας, ο αφέντης του Ιωάννη έφτασε αισίως μετά από κάποιο διάστημα στην Αγία Πόλη των Μουσουλμάνων. Τις ημέρες ακριβώς εκείνες, η γυναίκα του αγά είχε προσκαλέσει στο Προκόπιο συγγενείς και φίλους του συζύγου της για να γιορτάσουν και να προσευχηθούν ώστε να επιστρέψει με το καλό στο σπίτι του ο αγάς. Ο ευσεβής Ιωάννης υπηρετούσε στο στάβλο. Στο τραπέζι προσέφεραν το αγαπημένο φαγητό του αγά, πιλάφι. Η οικοδέσποινα, φέρνοντας στο μυαλό της τον άντρα της, είπε στον Ιωάννη: «Πόσο θα χαιρόταν
ο αφέντης σου Ιωάννη, αν ήταν κοντά μας και έτρωγε μαζί μας από αυτό το πιλάθι. Τότε ο Ιωάννης την παρακάλεσε να του δώσει ένα πιάτο με πιλάθι. Εκείνη μέσα της σκέφτηκε ότι θα ήθελε μάλλον να το δοκιμάσει και ο ίδιος ή πιθανόν να το προσέφερε σε κάποια φτωχή χριστιανική οικογένεια, γιατί ήξερε πως ο Ιωάννης συχνά έδινε το φαγητό του σε φτωχούς Έλληνες. Ο Ιωάννης πήρε το φαγητό και τράβηξε για το στάβλο, όπου προσευχήθηκε θερμά στο Θεό να στείλει το πιλάφι στον αφέντη του. Μέσα στην αγαθότητά του, ο μακάριος Ιωάννης ήταν απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή του και ότι το φαγητό με κάποιο μεταφυσικό τρόπο θα φτάσει στη Μέκα. Και πράγματι, το πιάτο με το φαγητό εξαφανίστηκε από τα μάτια του Ιωάννη. Ο ευσεβής υποκόμος επέστρεψε στην οικοδέσμηνά του και της είπε ότι το φαγητό στάλθηκε στη Μέκα. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι καλεσμένοι γελάσανε και συμπέραναν ότι ο Ιωάννης είχε φάει ο ίδιος το πιλάφι και πως αστειευότανε λέγοντάς τους ότι το είχε στείλει στον αφέντη του. Τι έκπληξη όμως τους περίμενε όλους στο σπίτι, όταν μετά από λίγο καιρό ο αγάς επέστρεψε από τη Μέκα, φέρνοντας μαζί του και το μπρούτζινο πιάτο του σπιτιού του. Μόνον ο ευσεβής Ιωάννης δεν εξεπλάγει. Ο αγάς διηγήθηκε τότε στους οικείους του τα εξής. Μια φορά που επέστρεφα από το μεγάλο τζαμί στο σπίτι όπου διέμενα, μπαίνοντας στο δωμάτιο που ήταν κλειδωμένο, βρήκα εκεί, πάνω στο τραπέζι, το πιάτο με το πιλάφι. Έμεινα απορριμμένος, προσπαθώντας να καταλάβω ποιος θα μπορούσε να μου το είχε φέρει. Και δεν μπορούσα να κατανοήσω με ποιον τρόπο άνοιξε την κλειδωμένη πόρτα. Μη ξέροντας πώς να εξηγήσω το παράξενο αυτό περιστατικό, περιεργάστηκα με περιέργεια το πιάτο όπου άχνιζε το καυτό πιλάφι και προς μεγάλη μου έκπληξη παρατήρησα ότι πάνω του ήταν χαραγμένο το όνομά μου, όπως και σε όλα τα μπρούτινα σκεύη του σπιτιού μου. Παρά την αναστάτωση που μου προκάλεσε αυτό το συμβάν, έφαγα το πιλάφι με μεγάλη ευχαρίστηση και σας έφερα πίσω το πιάτο. Γιατί είναι όντως δικό μας. Ω Αλλάχ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε στη Μέκα και ποιος το έφερε. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στο σπίτι του αγά έμειναν άναυδοι με την αφήγησή του. Η είδηση για το θαύμα διαδόθηκε σε όλο το χωριό και τα περίχωρα. Μετά από αυτό, όλοι άρχισαν να σέβονται τον Ιωάννη ως αγαπητό του Θεού Όσιο. Τον κοίταζαν με φόβο και σεβασμό και κανείς δεν τόλμησε πλέον να προσβάλλει το Ρώσο δούλο. Ο αφέντης και η γυναίκα του νοιαζόταν γι' αυτόν ακόμη περισσότερο και του πρότειναν και πάλι να μεταφερθεί από το υποστάσιο σε ένα μικρό σπιτάκι που βρισκόταν εκεί δίπλα. Ο Άγιος όμως και πάλι αρνήθηκε. Συνέχισε να ζει όπως και προηγουμένως, ασκητεύοντας με προσευχή, φροντίζοντας τα ζώα του αφέντη του και εκτελώντας με προθυμία όλες τις διαταγές του. Τις νύχτες του τις περνούσε με προσευχή και ψαλμούς κατά το λόγο του Κυρίου, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ο θάνατος του Αγίου. Μερικά χρόνια αργότερα που πέρασαν με νηστεία, προσευχή και ταπείνωση, πλησίασε το τέλος της ζωής του. Ο Ιωάννης αρρώστησε. Έμενε ξαπλωμένος πάνω στα άχυρα του στάβλου, πορευόμενος προς την αγιότητα μέσα από την προσευχή και την απονέκρωση της σάρκας. Προαισθανόμενος τον επερχόμενο θάνατο, ο Ιωάννης εξέφρασε την επιθυμία να μεταλάβει τον αχρά των μυστηρίων και γι' αυτό έστειλε να φωνάξουν έναν Ορθόδοξο ιερέα. Εξαιτίας του φανατισμού των Τούρκων, ο ιερέας φοβόταν να φέρει φανερά τη Θεία Κοινωνία στο υποστάσιο. Ο Θεός όμως του έδωσε την ιδέα να τα κρύψει μέσα σε ένα μήλο. Αφού μετάλαβε ο μακάριος Ιωάννης, παρέδωσε αμέσως το πνεύμα του στον Κύριο, τον οποίον είχε αγαπήσει με όλη του την καρδιά. Έτσι,
αναπαύτηκε ο Άγιος Ιωάννης εν Κυρίω το καλοκαίρι του 1730 στις 27 Μαΐου. Τα θαύματα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου. Τον αποθανόντα Ρώσο υπηρέτη, τον έδαψαν με τιμές στην τοπική εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Με δάκρυα και ευλάβεια τον κίδεψαν οι κάτοικοι του Προκοπίου Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένοι. Ο Αγάς σκέπασε το ιερό του λείψανο με ένα πολύτιμο χαλί και μεταξύ των Ελλήνων της περιοχής άρχισε πολύ σύντομα να λατρεύεται ο Ιωάννης ως Άγιος. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις θαυματουργικής βοήθειας και ιάσεων με την προστασία του. Παραλυτικοί άρχισαν να περπατάνε. Άνθρωποι που είχαν αϊπνίες έβρισκαν την ηρεμία τους. Τυφλοί άρχισαν να βλέπουν. Ασθενείς θεραπευόταν και μάλιστα όχι μόνον Ορθόδοξοι, αλλά και Αρμένοι, Προτεστάντες και Τούρκοι. Έτσι, ο τάφος του Αγίου έγινε τόπος προσκυνήματος για όλη την Καπαδοκία. Ο ιερέας που κάθε Σάββατο εξομολογούσε και κοινωνούσε τον Ιωάννη είδε τον Άγιο σε όραμά του τον Νοέμβριο του 1733. Ο Άγιος είπε στο γέροντα ότι το σώμα του με την ευλογία του Κυρίου παρέμεινε εντελώς ανέπαφο έτσι όπως το είχαν θάψει 3,5 χρόνια πριν. Ο ιερέας είχε κάποιους δισταγμούς και τότε με θεία παραχώρηση, ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω στον τάφο του Αγίου σαν μία πύρινη στήλη. Οι χριστιανοί αποφάσισαν να ανοίξουν τον τάφο και ότου θαύματος. Το σώμα του Αγίου αποδείχθηκε απολύτως ανέπαφο και μυρωμένο. Αυτή η ευωδία διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Με ευλάβεια τότε οι πιστοί ξέθαψαν το λείψανο και το μετέφεραν στο ναό που κάποτε επισκεπτόταν ο ίδιος ο Ιωάννης. Το παρακάτω περιστατικό έλαβε χώρα το 1832, όταν εναντίον του Τούρκου Σουλτάνου Μαχμού του Δεύτερου εξεγέρθηκε ο Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου. Την εποχή εκείνη, και ενώ ο στρατός του Σουλτάνου πλησίαζε στο Προκόπιο, οι κάτοικοι του χωριού και κυρίως οι εχθρικά διακείμενοι προς τον Σουλτάνο Γενίτσαρη δεν θέλανε να αφήσουν το στρατό να περάσει. Οι Έλληνες χριστιανοί δεν συμφωνούσαν με αυτή τη στάση. Όντας όμως μειοψηφία, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Φοβούμενοι την εκδίκηση του σουλτανικού στρατού, διέφυγαν στα γύρω χωριά και κρύφτηκαν στις σπηλιές. Έμειναν πίσω μόνο οι γέροι και οι ανήμποροι. Ο αρχηγός του τουρκικού στρατού, Οσμάν Πασάς, μπήκε στο Προκόπιο σαν εχθρός. Οι στρατιώτες λαϊλάτισαν όχι μόνο όλα τα σπίτια, αλλά και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Όταν άνοιξαν το μνήμα του Αγίου Ιωάννη και δεν βρήκαν εντός του τίποτα πολύτιμο, οργισμένοι πέταξαν στην αυλή τα Άγια Λείψανα και θέλαν να τα κάψουν για να γελάσουν έτσι με τους χριστιανούς. Αφού μάζεψαν καυσόξυλα, άναψαν μία πυρά, αλλά προς μεγάλη τους έκπληξη, τα Λείψανα βρέθηκαν και πάλι μέσα στο ναό. Καθώς δεν συναισθάνθηκαν το θαύμα, τα έβγαλαν για δεύτερη φορά και τα αποθέσαν πάνω στην πυρά. Η φωτιά όμως δεν άγγιζε τα Ιερά Λείψανα. Και τότε οι στρατιώτες αντίκρισαν τον Ιωάννη ζωντανό να στέκει με τρομερή όψη μέσα στη φωτιά, φοβερίζοντάς τους με χειρονομίες και λόγια για την θρασίτητά τους. Οι Τούρκοι δεν άντεξαν περισσότερο και με φρίκη διασκορπίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους όχι μόνο τα Λείψανα του Αγίου, αλλά και ό,τι είχαν αρπάξει από το Προκόπιο. Την επόμενη ημέρα, μερικοί γέροι χριστιανοί πήγαν στην εκκλησία και βρήκαν το Λείψανο του Αγίου ακέραιο μέσα στα καμένα κάρβουνα και τις τάχτες. Είχε βέβαια μαυρίσει από τον καπνό και το πείρωμα.
παρέμενε όμως ευωδιάζον και ακέραιο. Οι πιστοί εναπέθεσαν και πάλι τα λείψανα του Αγίου στη Λάρνακά τους. Περάσανε 2 χρόνια. Οι χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου ανήγεραν μια μεγάλη εκκλησία προς τιμή του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Στον ωραίο αυτό ναό, οι Έλληνες ήθελαν να μεταφέρουν και τα λείψανα του Σεπτού Ιωάννη. 2 φορές τα μετέφεραν και κάθε φορά τα λείψανα εξαφανίζονταν και βρισκόταν και πάλι στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου. Όταν για 3η φορά οι Έλληνες αποφάσισαν να μεταφέρουν τα λείψανά του, έκαναν δοξολογία και πραγματοποίησαν ολονύκτια αγρυπνία αναπέμποντας τις παρακλητικές τους δεήσεις στον Κύριο. Αυτή τη φορά ο Κύριος εισάγουσε τις δεήσεις των δούλων του και τα λείψανα του Ιωάννη γαλήνεψαν στο ναό του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Κάποτε, γύρω στα 1862, μια ευλαβής γυναίκα είδε στον ύπνο της τον Άγιο Ιωάννη να κρατά στα χέρια του τη σκεπή του σχολείου του χωριού της. Την επομένη ημέρα, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αφηγήθηκε ότι είδε. Δεν είχε προλάβει να αποσώσει τη δίγησή της, όταν ακούστηκε ένας φοβερός γδούπος. Έντρομοι, όλοι έτρεξαν έξω από την εκκλησία και με φρίκη αντίκρισαν τη σκεπή του σχολείου που βρισκόταν απέναντι από την εκκλησία να έχει καταρρεύσει. Οι άνθρωποι όρμησαν προς τα εκεί, καθώς εκεί βρισκόταν όλα τα παιδιά του χωριού. Μέσα σε φοβερή σύγχυση άρχισαν να ανασηκώνουν την κρεμισμένη σκεπή και ότου θαύματος όλα τα παιδιά ανασύρθηκαν κάτω από τα συντρίμια ζωντανά. Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν ακούσει ένα τρομακτικό τρίξιμο πάνω από το κεφάλια τους και καταλαβαίνοντας τι συνέβαινε, προλάβανε να τρυπώσουν κάτω από τα θρανία τους. Όταν κατέρευσε η σκεπή, τα καδρόνια έπεσαν πάνω στα θρανία, χωρίς όμως να χτυπήσουν ούτε ένα παιδί. Θα πρέπει εξάλλου να αναφέρουμε και τη μεταφορά του χεριού του Σεβαστού Ιωάννη στη μονή του Αγίου Παντελεήμονα στον Άθο. Ένα θαύμα εξαιρετικής συγκαταβατικότητας και παραχώρηση του Αγίου προς τους συμπατριώτες του που είχαν καταφύγει εκεί. Ποτέ ο Άγιος Ιωάννης δεν επέτρεψε την απομάκρυση ούτε του παραμικρού τεμαχίου από το σκηνωμά του. Όσους είχαν επιχειρήσει κάτι τέτοιο, πάντοτε τους ανάγκαζε με την εμφάνισή του και με απειλές να επιστρέψουν ό,τι είχαν πάρει. Όσον αφορά όμως την αφαίρεση του χεριού του, προκειμένου να μεταφερθεί στη μονή αυτή του Αγίου Όρους, δεν προέβαλε κανένα εμπόδιο. Τα πράγματα συνέβησαν ως εξής. Για αρκετά χρόνια, μέχρι το 1880, οι πατέρες που ασκήτευαν στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος, ενήμεροι για τα θαύματα που ελάμβαναν χώρα στη Λάρνακα του Αγίου Ιωάννη, ζήτησαν από τους κατοίκους του Προκοπίου ένα τμήμα από τα λείψανα που είχαν επιφέρει πλήθος θεραπείες. Οι Έλληνες για πολύ καιρό αρνούνταν, αλλά τελικά, εντελώς ξαφνικά, όλοι ως εκ θαύματος συγκατένευσαν να ανταποκριθούν στο αίτημα των πατέρων της Μονής. Αφού έψαλαν ένους, χώρισαν από το λείψανο τα οστά του δεξιού χεριού και τα έστειλαν το 1880 με τη συνοδεία του πατρός Διονυσίου και ενός σεβάσμιου γέροντα από το χωριό στον Άθο. Η είσοδος στο λειψάνο στο μοναστήρι έγινε μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Όλοι οι μοναχοί, με επικεφαλή στον ηγούμενό τους πατέρα Μακάριο, βγήκαν να τα υποδεχθούν με ύμνους υπό τους τύπους της καμπάνας και του σήμαντρου. Αφού εναπέδεσαν τα λείψανα στο αναλόγιο του καθολικού της Μονής, έγινε δοξολογία. Εν συνεχεία, πλησίασαν όλοι με μεγάλη ευλάβεια και τα προσκυνήσαν. Έτσι, ευρισκόμενο πλέον κάτω από τη σκέπη της προστασίας της Περαγίας Θεοτόκου, το λείψανο από το χέρι του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου τιμάται εκεί όπως ακριβώς και τα ιερά λείψανα άλλων Αγίων.
Έτος 1922. Μικρασιατική καταστροφή και μεταφορά των οστών. Μετά την καταστροφική ήττα των Ελλήνων στο πόλεμο με τους Τούρκους το 1922, όλος ο ελληνικός πληθυσμός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ανατολία, καθώς έγινε ανταλλαγή του με τον τουρκικό πληθυσμό της Ελλάδας. Οι Έλληνες από το Προκόπιο μεταφέρθηκαν στην Ίσο Εύβοια και συγκεκριμένα στο χωριό Αχμέταγα, το οποίο μετά την απομάκρυση των Τούρκων μετονομάστηκε σε Νέο Προκόπιο. Φυσικά έφεραν μαζί τους και τη Λάρνακα με το σκήνομα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου, την οποία αρχικά τοποθέτησαν στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Όταν όμως στις 27 Μαΐου του 1951 ολοκληρώθηκε η ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού προς τιμή του Αγίου Ιωάννη, η οποία είχε αρχίσει το 1930, το σκήνομά του μεταφέρθηκε εκεί με εορταστικές εκδηλώσεις. Το σώμα του Άγιου Ιωάννη, που έχει διατηρηθεί ανέπαφο, αναπαύεται εκεί, μέσα σε μία ανοιχτή λάρνακα που καλύπτεται από γυαλί. Καθημερινά σειραίουν εκεί εκατοντάδες ορθόδοξοι προσκυνητές, ζητώντας τη συμπαράσταση του Αγίου και παρηγοριά για ό,τι τους βασανίζει. Και ο Άγιος δεν την αρνείται σε όλους εκείνους που προσεύχονται με ειλικρινή και βαθιά πίστη. Το 1962, με απόφαση της Εκκλησίας και του κράτους, ψηφίστηκε νόμος βάσει του οποίου ιδρύθηκε ευαγές ίδρυμα με την επωνυμία Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και χτίστηκαν δύο ξενώνες. Ένας για την υποδοχή προσκυνητών και ο άλλος για τις ανάγκες του ιδρύματος. Δημιουργήθηκαν δύο ορφανοτροφεία, ένα γυροκομείο στη Χαλκίδα και ένα στη Νέα Αρτάκη, φοιτητικό οικοτροφείο, παιδική κατασκήνωση 1000 θέσεων και άλλα ιδρύματα. Ο Άγιος Ιωάννης με τα θαύματά του μεταλαμπαδεύει στην καρδιά των πιστών το ουράνιο φως, τη θεϊκή δύναμη, η οποία υπερνικά τα δεσμά της ύλης, ξεπερνά όλα τα εμπόδια, επιφέρει μεταλλαγές των ανθρωπίνων χαρακτήρων και αναγέννηση των ψυχών. Με τα θαύματά του και τη συνεχόμενη φροντίδα του, ο Άγιος Ιωάννης βοηθά τους ανθρώπους να εξασφαλίσουν την εσωτερική τους ελευθερία. Την ελευθερία εκείνη που ζωγονεί ανθρώπους και λαούς ολόκληρους. Μαλωσία. Το ίδιο το όνομα του Αγίου αυτού δηλώνει ότι δεν ήταν Έλληνας, αλλά Ρώσος, αν και δοξάστηκε μεταξύ Ορθοδόξων Ελλήνων. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν στην καταγωγή Μικρορώσος, προερχόταν δηλαδή από την περιοχή της Ουκρανίας. Γεννήθηκε γύρω στο 1690 από ευσεβείς Ορθοδόξους γονείς.
Στα νεανικά του χρόνια υπηρέτησε ως στρατιώτης του αυτοκράτορα Πέτρου του Πρώτου. Στον ατυχή Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1711 εχμαλωτίστηκε όπως και πολλοί άλλοι. Πιθανότατα συνελήφθη και εχμαλωτίστηκε στη μάχη για την απελευθέρωση του Αζόβ στη Νότια Ρωσία. Μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκε στα χέρια των Τατάρων, συμμάχων των Τούρκων. Οι Τάταροι πούλησαν τον νεαρό σε έναν Οθωμανό διοικητή του Ιππικού, κάποιον ονόματι Αγά, που καταγότανε από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας. Χωριό που βρισκόταν 12 ώρες δρόμο από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ο ύπαρχος αυτός πήρε τον νεαποκτηθέντα δούλο του στο χωριό του. Σκληρές δοκιμασίες. Εξαιτίας της πολεμικής αποτυχίας του Πέτρου, η Τουρκία γέμισε από αναρρύθμιτο πλήθος Ρώσων εχμαλώτων που έλειωναν κάτω από το βάρος του τουρκικού ζυγού. Προκειμένου να ελαφρύνουν το φορτίο της δουλείας τους, πολλοί από αυτούς αρνήθηκαν τη χριστιανική τους πίστη και έγιναν μουσουλμάνοι. Ο Ιωάννης όμως είχε γαλουχηθεί με την διδαχή και την ουθουσία του Κυρίου και αγαπούσε πολύ το Θεό και την πίστη των πατέρων του. Ανήκε στους νεαρούς εκείνους που η αναγνώριση του Θεού τους φωτίζει. Με τη φώτιση αυτή που ο Κύριος χαρίζει σε όσους τον αγαπούν, ο μακάριος Ιωάννης υπέμενε καρτερικά τη δουλεία του, την κακή μεταχείρισή του από τον αφέντη του, τους εμπεγμούς και τους σκλεβασμούς των Τούρκων. Αυτοί τον αποκαλούσαν «Καφίρι», που σημαίνει «άπιστος», εκδηλώνοντας έτσι την καχυποψία και το μίσος τους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Προκόπιο ήταν στρατόπεδο των ΑΣΠ από αυτό το πιλάθι. Τότε ο Ιωάννης την παρακάλεσε να του δώσει ένα πιάτο με πιλάθι. Εκείνη μέσα τη σκέφτηκε ότι θα ήθελε μάλλον να το δοκιμάσει και ο ίδιος ή πιθανόν να το προσέφερε σε κάποια φτωχή χριστιανική οικογένεια, γιατί ήξερε πως ο Ιωάννης συχνά έδινε το φαγητό του σε φτωχούς Έλληνες. Ο Ιωάννης πήρε το φαγητό και τράβηξε για το στάβλο, όπου προσευχήθηκε θερμά στο Θεό να στείλει το πιλάφι στον αφέντη του. Μέσα στην αγαθότητά του, ο μακάριος Ιωάννης ήταν απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή του και ότι το φαγητό με κάποιο μεταφυσικό τρόπο θα φτάσει στη Μέκα. Και πράγματι, το πιάτο με το φαγητό εξαφανίστηκε από τα μάτια του Ιωάννη. Ο ευσεβής υποκόμος επέστρεψε στην οικοδέσμηνά του και της είπε ότι το φαγητό στάλθηκε στη Μέκα. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι καλεσμένοι γελάσανε και συμπέραναν ότι ο Ιωάννης είχε φάει ο ίδιος το πιλάφι και πως αστειευότανε λέγοντάς τους ότι το είχε στείλει στον αφέντη του. Τι έκπληξη όμως τους περίμενε όλους στο σπίτι, όταν μετά από λίγο καιρό ο Αγάς επέστρεψε από τη Μέκα, φέρνοντας μαζί του και το μπρούτζινο πιάτο του σπιτιού του. Μόνον ο ευσεβής Ιωάννης δεν εξεπλάγει. Ο Αγάς διηγήθηκε τότε στους οικείους του τα εξής. Μια φορά που επέστρεφα από το μεγάλο τζαμί στο σπίτι όπου διέμενα, μπαίνοντας στο δωμάτιο που ήταν κλειδωμένο, βρήκα εκεί, πάνω στο τραπέζι, το πιάτο με το πιλάφι. Έμεινα απορριμμένος, προσπαθώντας να καταλάβω ποιος θα μπορούσε να μου το είχε φέρει. Και δεν μπορούσα να κατανοήσω με ποιον τρόπο άνοιξε την κλειδωμένη πόρτα. Μη ξέροντας πώς να εξηγήσω το παράξενο αυτό περιστατικό, περιεργάστηκα με περιέργεια το πιάτο όπου άχνιζε το καυτό πιλάφι και προς μεγάλη μου έκπληξη παρατήρησα ότι πάνω του ήταν χαραγμένο το όνομά μου, όπως και σε όλα τα μπρούτινα σκεύη του σπιτιού μου. Παρά την αναστάτωση που μου προκάλεσε αυτό το συμβάν, έφαγα το πιλάφι με μεγάλη ευχαρίστηση και σας έφερα πίσω το πιάτο. Γιατί είναι όντως δικό μας. Ω Αλλάχ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε στη Μέκα και ποιος το έφερε. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στο σπίτι του Αγά έμειναν άναυδοι με την αφήγησή του.
Η είδηση για το θαύμα διαδόθηκε σε όλο το χωριό και τα περίχωρα. Μετά από αυτό, όλοι άρχισαν να σέβονται τον Ιωάννη ως αγαπητό του Θεού Όσιο. Τον κοίταζαν με φόβο και σεβασμό και κανείς δεν τόλμησε πλέον να προσβάλλει το Ρώσο δούλο. Ο αφέντης ευήσει ο Ιωάννης δεν εξεπλάγει. Ο Αγάς διηγήθηκε τότε στους οικείους του τα εξής. Μια φορά που επέστρεφα από το μεγάλο τζαμί στο σπίτι όπου διέμενα, μπαίνοντας στο δωμάτιο που ήταν κλειδωμένο, βρήκα εκεί, πάνω στο τραπέζι, το πιάτο με το πιλάφι. Έμεινα απορριμμένος, προσπαθώντας να καταλάβω ποιος θα μπορούσε να μου το είχε φέρει. Και δεν μπορούσα να κατανοήσω με ποιον τρόπο άνοιξε την κλειδωμένη πόρτα. Μη ξέροντας πώς να εξηγήσω το παράξενο αυτό περιστατικό, περιεργάστηκα με περιέργεια το πιάτο όπου άχνιζε το καυτό πιλάφι και προς μεγάλη μου έκπληξη παρατήρησα ότι πάνω του ήταν χαραγμένο το όνομά μου, όπως και σε όλα τα μπρούτινα σκεύη του σπιτιού μου. Παρά την αναστάτωση που μου προκάλεσε αυτό το συμβάν, έφαγα το πιλάφι με μεγάλη ευχαρίστηση και σας έφερα πίσω το πιάτο. Γιατί είναι όντως δικό μας. Ω Αλλάχ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε στη Μέκα και ποιος το έφερε. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στο σπίτι του Αγά έμειναν άναυδοι με την αφήγησή του. Η είδηση για το θαύμα διαδόθηκε σε όλο το χωριό και τα περίχωρα. Μετά από αυτό, όλοι άρχισαν να σέβονται τον Ιωάννη ως αγαπητό του Θεού Όσιο. Τον κοίταζαν με φόβο και σεβασμό και κανείς δεν τόλμησε πλέον να προσβάλλει το Ρώσο δούλο. Ο αφέντης και η γυναίκα του νοιαζόταν για αυτόν ακόμη περισσότερο και του πρότειναν και πάλι να μεταφερθεί από το υποστάσιο σε ένα μικρό σπιτάκι που βρισκόταν εκεί δίπλα. Ο Άγιος όμως και πάλι αρνήθηκε. Συνέχισε να ζει όπως και προηγουμένως, ασκητεύοντας με προσευχή, φροντίζοντας τα ζώα του αφέντη του και εκτελώντας με προθυμία όλες τις διαταγές του. Τις νύχτες του τις περνούσε με προσευχή και ψαλμούς κατά το λόγο του Κυρίου, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ο θάνατος του Αγίου. Μερικά χρόνια αργότερα που πέρασαν με νηστεία, προσευχή και ταπείνωση, πλησίασε το τέλος της ζωής του. Ο Ιωάννης αρρώστησε. Έμενε ξαπλωμένος πάνω στα άχυρα του στάβλου, πορευόμενος προς την αγιότητα μέσα από την προσευχή και την απονέκρωση της σάρκας. Προαισθανόμενος τον επερχόμενο θάνατο, ο Ιωάννης εξέφρασε την επιθυμία να μεταλάβει τον αχρά των μυστηρίων και γι' αυτό έστειλε να φωνάξουν έναν ορθόδοξο ιερέα. Έτσι, αναπαύτηκε ο Άγιος Ιωάννης εν Κυρίω το καλοκαίρι του 1730 στις 27 Μαΐου. Τα θαύματα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου. Τον αποθανόντα Ρώσο υπηρέτη τον έδαψαν με τιμές στην τοπική εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Με δάκρυα και ευλάβεια τον κίδεψαν οι κάτοικοι του Προκοπίου Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένοι. Ο Αγάς σκέπασε το ιερό του λείψανο με ένα πολύτιμο χαλί και μεταξύ των Ελλήνων της περιοχής άρχισε πολύ σύντομα να λατρεύεται ο Ιωάννης ως Άγιος. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις θαυματουργικής βοήθειας και ιάσεων με την προστασία του. Παραλυτικοί άρχισαν να περπατάνε. Άνθρωποι που είχαν αϊπνίες έβρισκαν την ηρεμία τους. Τυφλοί άρχισαν να βλέπουν. Ασθενείς θεραπευόταν και μάλιστα όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και Αρμένοι, Προτεστάντες και Τούρκοι. Έτσι, ο τάφος του Αγίου έγινε τόπος προσκυνήματος για όλη την Καπαδοκία. Ο ιερέας που κάθε Σάββατο εξομολογούσε και κοινωνούσε τον Ιωάννη είδε τον Άγιο σε όραμά του τον Νοέμβριο του 1733.
Ο Άγιος είπε στο γέροντα ότι το σώμα του με την ευλογία του Κυρίου παρέμεινε εντελώς ανέπαφο, έτσι όπως το είχαν θάψει 3,5 χρόνια πριν. Ο ιερέας είχε κάποιους δισταγμούς και τότε, με θεία παραχώρηση, ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω στον τάφο του Αγίου σαν μία πύρινη στήλη. Οι χριστιανοί αποφάσισαν να ανοίξουν τον τάφο και ό του θαύματος. Το σώμα του Αγίου αποδείχθηκε απολύτως ανέπαφο και μυρωμένο. Αυτή η ευωδία διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Με ευλάβεια τότε οι πιστοί ξέθαψαν το λείψανο και το μετέφεραν στο ναό που κάποτε επισκεπτόταν ο ίδιος ο Ιωάννης. Το παρακάτω περιστατικό έλαβε χώρα το 1832, όταν εναντίον του Τούρκου Σουλτάνου Μαχμού του Δεύτερου εξεγέρθηκε ο Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου. Την εποχή εκείνη, και ενώ ο στρατός του Σουλτάνου πλησίαζε στο Προκόπιο, οι κάτοικοι του χωριού και κυρίως οι εχθρικά την επόμενη ημέρα, μερικοί γέροι χριστιανοί πήγαν στην εκκλησία και βρήκαν το λείψανο του Αγίου ακέραιο μέσα στα καμένα κάρβουνα και τις στάχτες. Είχε βέβαια μαυρίσει από τον καπνό και το πείρωμα. Παρέμενε όμως ευωδιάζον και ακέραιο. Οι πιστοί εναπέθεσαν και πάλι τα λείψανα του Αγίου στη λάρνακά τους. Περάσανε 2 χρόνια. Οι χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου ανοίγεραν μια μεγάλη εκκλησία προς τιμή του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Στον ωραίο αυτό ναό, οι Έλληνες ήθελαν να μεταφέρουν και τα λείψανα του Σεπτού Ιωάννη. 2 φορές τα μετέφεραν και κάθε φορά τα λείψανα εξαφανίζονταν και βρισκόταν και πάλι στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου. Όταν για 3η φορά οι Έλληνες αποφάσισαν να μεταφέρουν τα λείψανά του, έκαναν δοξολογία και πραγματοποίησαν ολονύκτια αγρυπνία αναπέμποντας τις παρακλητικές τους δεήσεις στον Κύριο. Αυτή τη φορά ο Κύριος εισάγουσε τις δεήσεις των δούλων του και τα λείψανα του Ιωάννη γαλήνεψαν στο ναό του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Κάποτε, γύρω στα 1862, μια ευλαβής γυναίκα είδε στον ύπνο της τον Άγιο Ιωάννη να κρατά στα χέρια του τη σκεπή του σχολείου του χωριού της. Την επομένη ημέρα, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αφηγήθηκε ότι είδε. Δεν είχε προλάβει να αποσώσει τη διήγησή της, όταν ακούστηκε ένας φοβερός γδούπος. Έντρομοι, όλοι έτρεξαν έξω από την εκκλησία και με φρίκη αντίκρισαν τη σκεπή του σχολείου που βρισκόταν απέναντι από την εκκλησία να έχει καταρρεύσει. Οι άνθρωποι όρμησαν προς τα εκεί, καθώς εκεί βρισκόταν όλα τα παιδιά του χωριού. Μέσα σε φοβερή σύγχυση άρχισαν να ανασηκώνουν την κρεμισμένη σκεπή και ό του θαύματος όλα τα παιδιά ανασύρθηκαν κάτω από τα συντρίμια ζωντανά. Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν ακούσει ένα τρομακτικό τρίξιμο πάνω από το κεφάλια τους και καταλαβαίνοντας τι συνέβαινε, προλάβανε να τρυπώσουν κάτω από τα θρανία τους. Όταν κατέρευσε η σκεπή, τα καδρόνια έπεσαν πάνω στα θρανία, χωρίς όμως να χτυπήσουν ούτε ένα παιδί. Θα πρέπει εξάλλου να αναφέρουμε και τη μεταφορά του χεριού του Σεβαστού Ιωάννη στη μονή του Αγίου Παντελεήμονα στον Άθο. Ένα θαύμα εξαιρετικής συγκαταβατικότητας και παραχώρησης του Αγίου προς τους συμπατριώτες του που είχαν καταφύγει εκεί. Ποτέ ο Άγιος Ιωάννης δεν επέτρεψε σε όραμά του το Νοέμβριο του 1733. Ο Άγιος είπε στο γέροντα ότι το σώμα του με την ευλογία του Κυρίου παρέμεινε εντελώς ανέπαφο, έτσι όπως το είχαν θάψει 3,5 χρόνια πριν. Ο ιερέας είχε κάποιους δισταγμούς και τότε, με θεία παραχώρηση, ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω στον τάφο του Αγίου σαν μία πύρινη στήλη. Οι χριστιανοί αποφάσισαν να ανοίξουν τον τάφο και ό του θαύματος. Το σώμα του Αγίου
αποδείχθηκε απολύτως ανέπαφο και μυρωμένο. Αυτή η ευωδία διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Με ευλάβεια τότε οι πιστοί ξέθαψαν το λείψανο και το μετέφεραν στο ναό που κάποτε επισκεπτόταν ο ίδιος ο Ιωάννης. Το παρακάτω περιστατικό έλαβε χώρα το 1832, όταν εναντίον του Τούρκου Σουλτάνου Μαχμού του Δεύτερου εξεγέρθηκε ο Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου. Την εποχή εκείνη, και ενώ ο στρατός του Σουλτάνου πλησίαζε στο Προκόπιο, οι κάτοικοι του χωριού και κυρίως οι εχθρικά διακείμενοι προς τον Σουλτάνο Γενίτσαροι δεν θέλανε να αφήσουν το στρατό να περάσει. Οι Έλληνες χριστιανοί δεν συμφωνούσαν με αυτή τη στάση. Όντας όμως μειοψηφία, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Φοβούμενοι την εκδίκηση του σουλτανικού στρατού, διέφυγαν στα γύρω χωριά και κρύφτηκαν στις σπηλιές. Έμειναν πίσω μόνο οι γέροι και οι ανήμποροι. Ο αρχηγός του τουρκικού στρατού, Οσμάν Πασάς, μπήκε στο Προκόπιο σαν εχθρός. Οι στρατιώτες λαϊλάτισαν όχι μόνο όλα τα σπίτια, αλλά και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Όταν άνοιξαν το μνήμα του Αγίου Ιωάννη και δεν βρήκαν εντός του τίποτα πολύτιμο, οργισμένοι πέταξαν στην αυλή τα Άγια Λείψανα και θέλαν να τα κάψουν για να γελάσουν έτσι με τους χριστιανούς. Αφού μάζεψαν καυσόξυλα, άναψαν μία πυρά, αλλά προς μεγάλη τους έκπληξη, τα Λείψανα βρέθηκαν και πάλι μέσα στο ναό. Καθώς δεν συναισθάνθηκαν το θαύμα, τα έβγαλαν για δεύτερη φορά και τα αποθέσαν πάνω στην πυρά. Η φωτιά όμως δεν άγγιζε τα Ιερά Λείψανα. Και τότε οι στρατιώτες αντίκρισαν τον Ιωάννη ζωντανό να στέκει με τρομερή όψη μέσα στη φωτιά, φοβερίζοντάς τους με χειρονομίες και λόγια για την θρασίτητά τους. Οι Τούρκοι, ο Άγιος, είπε στο γέροντα ότι το σώμα του με την ευλογία του Κυρίου παρέμεινε εντελώς ανέπαφο, έτσι όπως το είχαν θάψει 3,5 χρόνια πριν. Ο ιερέας είχε κάποιους δισταγμούς και τότε, με θεία παραχώρηση, ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω στον τάφο του Αγίου σαν μια πύρινη στήλη. Οι χριστιανοί αποφάσισαν να ανοίξουν τον τάφο και ό του θαύματος. Το σώμα του Αγίου αποδείχθηκε απολύτως ανέπαφο και μυρωμένο. Αυτή η ευωδία διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Με ευλάβεια τότε οι πιστοί ξέθαψαν το λείψανο και το μετέφεραν στο ναό που κάποτε επισκεπτόταν ο ίδιος ο Ιωάννης. Το παρακάτω περιστατικό έλαβε χώρα το 1832, όταν εναντίον του Τούρκου Σουλτάνου Μαχμού του Δεύτερου εξεγέρθηκε ο Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου. Την εποχή εκείνη, και ενώ ο στρατός του Σουλτάνου πλησίαζε στο Προκόπιο, οι κάτοικοι του χωριού και κυρίως οι εχθρικά διακείμενοι προς τον Σουλτάνο Γενίτσαροι δεν θέλανε να αφήσουν το στρατό να περάσει. Οι Έλληνες χριστιανοί δεν συμφωνούσαν με αυτή τη στάση. Όντας όμως μειοψηφία, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Φοβούμενοι την εκδίκηση του σουλτανικού στρατού, διέφυγαν στα γύρω χωριά και κρύφτηκαν στις σπηλιές. Έμειναν πίσω μόνο οι γέροι και οι ανήμποροι. Ο αρχηγός του τουρκικού στρατού, Οσμάν Πασάς, μπήκε στο Προκόπιο σαν εχθρός. Οι στρατιώτες λαϊλάτισαν όχι μόνο όλα τα σπίτια, αλλά και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Όταν άνοιξαν το μνήμα του Αγίου Ιωάννη και δεν βρήκαν εντός του τίποτα πολύτιμο, οργισμένοι πέταξαν στην αυλή τα Άγια Λείψανα και θέλαν να τα κάψουν για να γελάσουν έτσι με τους χριστιανούς. Αφού μάζεψαν καυσόξυλα, άναψαν μία πυρά, αλλά προς μεγάλη τους έκπληξη, τα Λείψανα βρέθηκαν και πάλι μέσα στο ναό. Καθώς δεν συναισθάνθηκαν το θαύμα, τα έβγαλαν για δεύτερη φορά και τα αποθέσαν πάνω στην πυρά. Η φωτιά όμως δεν άγγιζε τα Ιερά Λείψανα. Και τότε οι στρατιώτες αντίκρισαν τον Ιωάννη ζωντανό
να στέκει με τρομερή όψη μέσα στη φωτιά, φοβερίζοντάς τους με χειρονομίες και λόγια για την θρασίτητά τους. Οι Τούρκοι δεν άντεξαν περισσότερο και με φρίκη διασκορπίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους όχι μόνο τα λείψανα του Αγίου,